Τα επικίνδυνα ρήγματα στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν οι επιστήμονες για τα επικίνδυνα ρήγματα του Γιούχτα και πώς αυτά θα επηρεάσουν την πόλη του Ηρακλείου, καθώς και για τα ρήγματα στην περιοχή του Λασιθίου. Και τα μεγάλα μας νοιάζουν, αυτά που είναι 10 χιλιόμετρα και πάνω. Του Γιούχτα είναι για σας πιο μεγάλο ερωτηματικό? Γιατί... Του Γιούχτα για μένα είναι πολύ επικίνδυνο και ερωτηματικό, γιατί η διεύθυνσή του και από τα δύο ρήγματα που είναι παράλληλα και προς τις Αρχάνες και από την άλλη πλευρά έχουν διεύθυνση ακριβώς βόρεια προς το Ηράκλειο. Και είναι πολύ πιθανό όταν έχουν δραστηριοποιηθεί αυτά να έχουν δώσει στο παρελθόν αντίστοιχους μεγάλους σεισμούς που να έχουν κάνει και μεγάλες καταστροφές. Mm. Γιατί η κατεύθυνσή τους είναι στο Ηράκλειο. Τα επικίνδυνα ρήγματα, ας πούμε στην περιοχή της Λασίθη και Σιτία, είναι κυρίως Ανατολή-Δύση. Είτε παράλληλα με την ακτή, είτε πιο πάνω που είναι το όρος Ορνός. Και υπάρχουν και μερικές άλλες διευθύνσεις βέβαια, όπως είναι το ρήγμα της Ιεράπετρας στο Μεγάλο, το οποίο αυτό μπορεί να δώσει μεγάλο γεγονός κάποια στιγμή. Αλλά σας είπα, η χρόνια επανάληψη είναι αρκετά μεγάλη. Όπως έκαναν σαφές οι ειδικοί, θα υπάρξουν μεγάλα γεγονότα με σεισμούς σε επίπεδο χώρας, τα οποία δεν μπορούν να προσδιοριστούν χρονικά, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη περιφέρεια και δήμη να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους για την καλύτερη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να βελτιωνόμαστε, πρέπει να έχουμε επιχειρησιακά σχέδια, πρέπει να έχουμε εκπαίδευση, πρέπει να έχουμε κανονισμούς. Όλα αυτά πριν μας προλάβει ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος σεισμός, όποτε και αν αυτό γίνει. Μπορείτε να μας το πείτε, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι άμεσα πρέπει να αλλάξει τη διαχείριση? Κοιτάξτε, το πρώτο που θα έλεγα να αλλάξει και το οποίο βεβαίως να είναι μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων είναι να αναλάβουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες σε σύντομο χρονικό διάστημα τις αρμοδιότητες που πρέπει να αναλάβουν μαζί με τις άλλες υποχρεώσεις και τα προκύπτοντα βέβαια θέματα, όπως είναι η στελέχωση, όπως είναι η ενημέρωση, όπως είναι η οικονομική πόρη. Την ανάγκη να γίνουν μελέτες στις επιφάνειες των ρηγμάτων, ώστε να διαμορφωθεί μια αναλυτική εικόνα σε σχέση με τη σεισμική τους προϊστορία, τόνισε ο Δημήτρης Παπανικολάου. Θα ήταν σημαντικό και σκόπιμο να πιέσει λίγο εκεί και οι τοπικές αρχές να υπάρξουν κάποιες χρηματοδοτήσεις επιστημόνων, οι οποίοι να κάνουν τις πρόσφατες μοντέρνες αναλύσεις που γίνονται πάνω στις επιφάνειες των ρηγμάτων για να βρούμε σε όλα τα μεγάλα ενεργά ρήγματα την προϊστορία τους και να ξέρουμε για κάθε ρήγμα τις τελευταίες 10-15.000 χρόνια, γιατί αυτές είναι οι τεχνικές που έχουν αυτή τη δυνατότητα, πότε δραστηριοποιήθηκε. Στα μεγάλα ρήγματα στο Αιγαίο και στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στο ρήγμα του Σπηλίου, αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Φασούλας, επισημένοντας ότι σε 3 εκατομμύρια χρόνια η Κρήτη θα έχει ενωθεί με την Αφρική. Γιατί υπάρχει μια οροσειρά που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή υποθαλάσσια ανάμεσα στην Κρήτη και την Αίγυπτο, για παράδειγμα. Η επόμενη εικόνα έχει χαρτογραφήσει τα μεγάλα ρήγματα τα οποία διατρέχουν το Αιγαίο. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που υποστηρίζουν ότι αυτό το κομμάτι του Αιγαίου μαζί με τη στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, Πελοπόννησο και το όλο το νότιο κομμάτι είναι μια ανεξάρτητη πλάκα. Θα πρέπει να φανταστούμε λοιπόν ότι όλο το Αιγαίο, το κομμάτι το νότιο και κεντρικό, είναι σαν ένα ταψί μπακλαβά που είναι κομμένο σε πάρα πολλά κομμάτια από τα ρήγματα και που αυτά τα κομμάτια θα πρέπει να μετατοπιστούν κάθε χρόνο 3 εκατοστά προς τα νότια.